το μπαλάκι στη Βουλή που ψηφίζει τους νόμους και ορίζει τα νομοθετικά πλαίσια για τις συμφόρων απολύσεις κατά ρίχνει με ανακοίνωσή της ένος Δικαστών που μεταξύ άλλων καλεί την πολιτεία να αντιληφθεί ότι στόχος του θεσμού της συμφόρων απολύσεις αποτελεί η θέσπιση ουσιαστικών προϋποθέσεων για την ομαλή ένταξη του κρατουμένου στην κοινωνία και όχι η αποσυμφόρηση των φυλακών. Η ανακοίνωση τη Ένωση Δικαστών έρχεται μετά τη θύελα αντιδράσεων για την αποφυλάκηση με όρου του Νίκου Σιραγάκη, που είχε το 2011 καταδικαστεί σε 401 έτη κάθερξη για ασέλγια και απόπειρα κατάχρηση σε ασέλγια σε βάρο 36 παιδιών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μια ανακοίνωση με ξεκάθαρη τη διάκριση των εξουσιών και παραπομπή στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και που προβλέπει για την υφόρονα πώληση την προπόθεση έκτηση μέρου τη ποινή και την καλή διαγωγή. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματο, συνέτρεχαν και οι δύο προποθέσει, η δε δεύτερη εξ αυτών πιστοποιούμενη και με σχετική έκθεση κοινωνική έρευνα. Στην ανακοίνωσή τη, η ΕΕ, Ένωση Δικαστών παράλληλα ζητά από όσου διαμαρτύρονται να γνωρίσουν ότι η δικαστική εξουσία εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή και ότι η κομβική μείωση του ανώτατου ορίου της πρόσκαιρης κάθερξης από τα 20 έτη στα 15 έτη σύμφωνα με τον ισχύοντα από το 2019 νέο ποινικό κώδικα που δόλος άλλαξε ως προς τις ανωτέρω ρυθμίσεις επέφερε αλυσιδωτές συνέπειες προ το ευνοϊκότερο στι τυπικέ προποθέσει τη υφόρων απόλυση. Δείχνοντα επί τη ουσία ότι την ώρα που για μια σειρά υποθέσεων έχουν τα τελευταία χρόνια υπάρξει αντιδράσει σε ό,τι αφορά το επίικέστερο κλίμα για του καταδικαστέντε, εν τούτης, δεν έχει δρομολογηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Πάντω, ανάμεσα σε όσου διατύπωσαν το τελευταίο διάστημα επιφυλάξει για την απόφαση αποφυλάκηση του Σιραγάκη, ήταν και ο Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, που τάχθηκε υπέρ μια νυφάλια και ποιοτική βελτίωση των προποθέσεων, υπό τι οποίε θα νομιμοποιείται η φόρον απόλυση. Σε εγκλήματα βαριά, τα οποία τραυματίζουν την κοινωνία και έχουν πολλά θύματα, πολλά θύματα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει τα κριτήρια να αναδιατυπωθούν, να να επισκοπηθούν και να αναδιατυπωθούν τόσο ώστε τα δικαστικά συμβούλια σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουν περισσότερες δυνατότητες και τουλάχιστον να η, εκ, η εκτιτέα ποινή, γιατί ούτε αυτή εκτίεται, να εκτίεται αυτή η ποινή πραγματικά.